φιλιά. Τελικά, Κώστα, είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις τις ομορφιές της φύσης έφυπος και πάνω από τη σέλα του αλόγου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αν δεν το νιώσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις πόσο ωραία είναι. Τώρα δηλαδή είστε μια παρέα, βγήκατε, είναι ο υπηκός όμιλος ή είστε φίλοι? Δεν έχουμε όμιλο, είμαστε όλοι ιδιοκτήτες των αλόγων και η αγάπη για το άλογο ξεκίνησε πάλι, γιατί το είχαμε ξεχάσει το άλογο στην περιοχή μας. Το άλογο βοήθησε πάρα πολύ, επειδή ήταν το πρώτο μέσον για τη συγκομιδή των καπνών. Κάθε οικογένεια παλιότερα στο σπίτι είχε και ένα άλογο με ένα κάρ. Μετά την εξέλιξη της τεχνολογίας, των τρακτεριών και των λοιπόν μέσων, χάθηκε το άλογο και εμείς που αγαπάμε το άλογο το ξαναφέραμε, το επαναφέραμε. Και τώρα είναι άλογα ελεύθερης σπασίας, δεν είναι αθλητικής σπασίας. Διοργανώνουμε εκδρομές, κάνουμε πορείες, διαχτερεύουμε στα βουνά. Όσο μπορούμε προσπαθούμε να περάσουμε καλά. Αυτό το κάνετε τακτικά έτσι? Συνήθως το καλοκαίρι, γιατί τώρα το χειμώνα δεν δείκνεται, ας πούμε, το καιρό. Εδώ έχουμε δύσκολο χειμώνα. Το καλοκαίρι και γίνεται στην άνοιξη, κάνουμε εκδρομές. Συνέχεια, όποτε έχουμε ευκαιρία, μαζευόμαστε. Είστε πολλά άτομα? Είμαστε αρκετοί. Σήμερα δεν είμαστε πολλοί, είμαστε αρκετοί. Περιμένουμε κι άλλους να έρθουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο αργήσανε. Είμαστε γύρω στους 20 πλέον που έχουμε άλογα εδώ στην περιοχή. Και όλο όσο πάει και καινούργια μέρη. Και η περιοχή βέβαια έχει μονοπάτια, έχει δάσο. Σας είδα τώρα ανεβήκατε από εκεί. Το δασίλειο αυτό είναι ιδανικό. Είναι φανταστικές οι διαδρομές εδώ που υπάρχουν για ελεύθερη πασία.